Η ερώτηση αφορά μία συγκεκριμένη καλλιέργεια των Βαμβάκη, όπως υπόθηκε και από τον Πρόεδρο, για την αναπλήρωση και αφορά την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των βαμβακοκαλλιεργητών. Μία ερώτηση που ακριβώς είναι στην επικαιρότητα και πολύ δε περισσότερο επιβεβαιώνει, αν θέλετε, το δίκαιο των ετοιμάτων επιβίωσης των αγροτών που ζητούν από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει μια σειρά από αιτήματα, όπως η αναπλήρωση και για το συγκεκριμένο προϊόν, το βαμβάκι, του χαμένου εισοδήματος, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τις κατώτες εγγυημένες τιμές. Που προφανώς αιτήματα τα οποία θα ανταποκρίνονται, που έχουν να κάνουν μάλλον που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν παράλληλα, συγχρόνως, και ένα εισόδημα επιβίωσης και φυσικά προσιτές τιμές για τη λαϊκή κατανάλωση. Αυτό το διάστημα και οι βαμβακοκαλλιεργητές αλλά και οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα, διεκδικώντας ακριβώς αυτά τα αιτήματα από την κυβέρνηση, την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, αλλά φυσικά και με άλλες πολύμορφες δράσεις σε άλλες περιοχές, όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι γνωστά στον Υπουργό, στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το βαμβάκι, τώρα οι οικοκυστές τι κάνουν? Παρατείνουν την περίοδο για το κλείσιμο της τιμής του βαμβακιού. Παρατείνανε μάλλον μέχρι 31 του Γενάρη. Στην ουσία εκβιάζουν τους βαμβακοκαλλιεργητές με τις ανοιχτές τιμές, ώστε να κλείσουν το βαμβάκι σε χαμηλή τιμή, 60-65 λεπτά. Εκεί κυμαίνεται. Όταν λοιπόν το κόστος παραγωγής υπολογίζεται ότι έχει εκτοξευθεί, αναφέρουμε στην επίκαιρη 70, αλλά είναι πολύ παραπάνω και έχω στοιχεία μετά, θα τα αναφέρω στον Υπουργό, τα οποία και αυτά τα έχει πάρει ούτως ή άλλως και ο Υπουργός, είναι σε γνώση του Υπουργείου, από τους ίδιους τους αγρότες με τις συναντήσεις που έγιναν. Μία τιμή η οποία είναι ακόμα χαμηλότερη από πέρυσι, το 2001 δηλαδή, 2002, με το κόστος παραγωγής που ήταν πολύ χαμηλό. Βέβαια είναι δίκαιο, βεβαίως είναι δίκαιο το να διεκδικούν οι βαμβακοκαλλιεργητές αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους έως το 1 ευρώ για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μπορέσουν να ξαναμπούν στα χωράφια να ξανακαλλιεργήσουν. Και στη βάση αυτού του θέματος, κύριε Πρόεδρε, τα ερωτήματα προς τον Υπουργό, προς την κυβέρνηση είναι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των αγροτών για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους και φυσικά μια σειρά από μέτρα προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής, φορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 0,07 λεπτά στο αγροτικό ρεύμα και παράλληλα τις αιτίες που δημιούργησαν τις υπέρογκες, τις τεράστιες αυξήσεις της ενέργειας, την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του προστίμου ρήπων και παράλληλα την επιδότηση των λοιπασμάτων, αγροεφοδίων και πάει λέγοντας. Ζητήματα λοιπόν που αναδεικνύουν και οι ίδιοι αγρότες και διεκδικούν. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα δύο χρόνια, τα τρία μάλλον χρόνια, και της κρίσης από τις υγειονομικές κρίσεις με τον κορονοϊό, αλλά και στη συνέχεια της ενεργειακής κρίσης, με ταυτόχρονη παρούσα την κλιματική κρίση και την αλλαγή των κλιματικών δεδομένων, πραγματικά να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σε κάθε επίπεδο και με κάθε δυνατό τρόπο στα πλαίσια πάντα των δημοσιονομικών περιθωρίων τα οποία υπάρχουν. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους και αυτή η αίσθηση είμαι σίγουρος ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών μας έχει γίνει συνείδηση. Να πω λίγο κάτι πιο συγκεκριμένο για το βαμβάκι πριν μπω στην ουσία του ερωτήματός σας. Το βαμβάκι, ένα πολύ σημαντικό προϊόν για τη χώρα μας, με πολύ καλή εξαγωγική κατεύθυνση και βεβαίως προστέμενη αξία και για τους παραγωγούς και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για την οικονομία της χώρας, εξακολουθεί με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, μάλλον με τη νέα περίοδο, προγραμματική περίοδο, να τη χάνει της ειδικής ενισχύσεως την οποία λαμβάνει, η οποία ανέρχεται σε 184 εκατομμύρια ευρώ, μια πολύ σημαντική ενίσχυση που δίνει ένα σταθερό εισόδημα στους ανθρώπους που ασχολούνται με ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει ιδιαίτερο κόστος παραγωγής. Έχει ιδιαίτερο κόστος παραγωγής, αλλά βεβαίως για φέτος και όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και ειδικά με το συγκεκριμένο προϊόν γνωρίζουν πολύ καλά ότι είχε και πάρα πολλές δυνατότητες καλής τιμής πώλησης.
και οι δυνατότητες αυτές αξιοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από μεγάλο αριθμό παραγωγών, είτε με τις πωλήσεις που κάνανε σε τιμές οι οποίες πάρα πολλές φορές ήταν άνω των 80 λεπτών και 90 λεπτά μέχρι ένα ευρώ. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι έφτασε η τιμή πώλησης, είτε κάνοντας χρήση της δυνατότητας των προπολήσεων οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος σε μέρος των παραγωγών, πάντα με την συνεργασία, με την συνεννόηση, με την διεπαγγελματική οργάνωση Βάμβακος, η οποία νομίζω ότι κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο αυτό τομέα. Έτσι λοιπόν και για φέτος, οι τιμές οι οποίες υπήρξαν, τιμές κοντά στο 1 ευρώ, είναι τιμές οι οποίες θεωρούνται από τις καλύτερες, αν όχι οι καλύτερες, οι οποίες υπήρξαν διαχρονικά για το συγκεκριμένο προϊόν, καταλαβαίνοντας βέβαια πάντα ότι φέτος ήταν πιο αυξημένο το κόστος παραγωγής, δεν λέμε ότι αυτό έφερε τα υπερκέρδη στους παραγωγούς μας, αλλά σίγουρα σε αυτούς που μπόρεσαν, που είναι οι περισσότεροι, να κατευθούν σωστά και να πωλήσουν στις τιμές που ανέφερα, είναι σίγουρο ότι έχει μείνει ένα καλό εισόδημα. Είναι λοιπόν πραγματικά η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι μέχρι τον Οκτώβριο είχε παραδοθεί το 75% περίπου του παραγόμενου προϊόντος και αυτό, όπως είπατε και εσείς, τελειώνει με τις παραδόσεις. Όμως η εικόνα στη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών της χώρας είναι ότι ήταν μια καλή χρονιά για το βαβάκι, μια χρονιά στην οποία οι τιμές ήταν ιδιαίτερα υψηλές και γι' αυτό και θεωρούμε ότι στο συγκεκριμένο τουλάχιστον προϊόν οι όποιες αιτιάσεις γίνονται αφορούν προφανώς μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στην εικόνα που υπάρχει στη συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Δείτε, κύριε Υπουργέ, στα χέρια σας εδώ και καιρό σίγουρα, δεν ξέρω πόσο διάστημα, έχετε ένα φάκελο, κάποια έγγραφα από τους ίδιους τους αγρότες, εν προκειμένου της καρδίτσας. Και θα μεταφέρω και εδώ ζωντανά αυτό που μου είπαν χθες που ήμουν εκεί στον μπλόκο της καρδίτσας για το κόστος παραγωγής, για τις τιμές που αντιμετωπίζουν. Φυσικά και υπάρχουν αυτό που είπατε, διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές περιόδους. Αλλά δείτε, μέσα σε δύο μέρες ένα πολύ μικρό μέρος της παραγωγής πήρε τιμή 1 ευρώ. Αλλά όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Και πώς πρόλαβαν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν θα το εξετάσουμε τώρα. Λοιπόν, αναστρέμα. 2022, πέρυσι δηλαδή, που τελείωσε η καλλιεργητική χρονιά, η συγκομιδή. Λοιπόν, τι έξοδα είχε ο αγρότης αναστρέμα το 2022 για την καλλιέργεια και το όργωμα, δεν θα αναφερθώ στα ποσά, τα έχετε μπροστά σας ή τα έχετε και στο Υπουργείο, για την καλλιέργεια και το όργωμα, για τους σπόρους, τα φυτοφάρμακα, το σκάλισμα, τα εντεμοκτώνα, για τα λιπάσματα, για το πότισμα και το ρεύμα, ειδικά το ρεύμα που έχει εκτεναχθεί, έχει φτάσει στο Θεό η τιμή του, για τα λιπάσματα αλλά και τη συλλογή του προϊόντος, κόστος αναστρέμα 309 ευρώ. Εάν βάλουμε σε αυτό, προσθέσουμε και κάποια στρέμματα που ένας μεγάλος αριθμός αγροτών ενοικιάζει, με τιμές από 50 ως 80, υπολογίζοντας την τιμή των 50 ευρώ, την ελάχιστη τιμή αναστρέμα, πάμε το κόστος, τα έξοδα, συγγνώμη, στα 359 ευρώ το στρέμα. Με τιμή 0,68 έως το πολύ 70, είναι πολύ κάτω, ως έσοδο η πόλη του Βαβακιού, είναι πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν, μη λέτε τώρα, εντάξει, κάποιοι μπορεί να πώλησαν σε κάποια τιμή ικανοποιητική, όμως η πλειοψηφία, και γι' αυτό βρίσκονται στα μπλόκα και στους δρόμους. Είχαν καμιά όρεξη να είναι στους δρόμους ή στα μπλόκα 15-20 μέρες τώρα, στη Θεσσαλία, πιο συγκεκριμένα στην Καρδίτσα? Όχι βέβαια, και αυτοί δουλειές έχουν. Και τα χωράφια, ξεκινάει η περίοδος τώρα η καλλιεργητική και πρέπει να μπουν. Αλλά με τι? Με τι έσοδα, όταν ήδη χρωστάνε? Ένα. Δεύτερον, ακόμα και οι συνδεδεμένοι, δηλαδή στα ποσά αυτά να συμπεριλάβουν και τη συνδεδεμένη, στο σύνολο είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής, το τι εισπράττει ο αγρότης. Και δείτε, παράλληλα,
πέρα από το συγκεκριμένο που αναδεικνύουμε με την συγκεκριμένη ερώτηση για το ζήτημα της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος, εδώ υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση, εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να ικανοποιήσει αυτά τις τρεις κατηγορίες, τα τρία βασικά αιτήματα, όπως διατυπώθηκε και στην πρωτολογία μου. Για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, τη μείωση του κόστου παραγωγής κατ' τις εγκυημένες τιμές. Δεν μπορεί να κοροϊδεύεται, γιατί με συγχωρείτε, κοροϊδεύεται τόσο καιρό. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το πετρέλαιο, που μπορεί να δώσετε κάποια ποσά, όμως αυτά είναι πολύ υποδιέστερα από αυτά που θα έπρεπε να δώσετε. Και δείτε τώρα, γιατί δεν ικανοποιείται το αίτημα για 0,07 ευρώ ένα κιλοβατόρα στο ρεύμα. Από τον Αύγουστο μέχρι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Αύγουστο του 2022, τώρα πριν από 8-9 μήνες, μέχρι τώρα έχετε δώσει 8,2 δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους της ενέργειας, με μορφή επιδοτήσεων στους λογαριασμούς και βεβαίως για άλλη μια φορά και στον προϋπολογισμό το νέο του 2023, 370 εκατομμύρια σε εφοπλιστές, κλινικάρχες και ξενοδόχους και αφορολόγητο πετρέλαιο σε αυτούς. Για τους αγρότες δεν έχει φορολόγητο πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα 250-270, αν κάνω λάθος, εκατομμύρια. Παρά τους δίνετε 70 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι εξαγγελίες, αυτά τους δίνετε, λέτε. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ακριβώς αυτή η πολιτική και της παρούσας κυβέρνησης, που είναι σε συνέχεια και ακολουθεί την πολιτική και των προηγούμενων κυβερνήσεων και στα ζητήματα της αγροτικής πολιτικής, αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, αν θέλετε, στο σύνολο, είναι απόρρια των πολιτικών και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατευθύνσεων της ΚΑΠ. Και ακριβώς αυτή την πολιτική θα πρέπει να έχουν οι αγρότες στο στόχαστρό τους. Την πολιτική δηλαδή που στην ουσία πληρώνει συνολικά ο λαός τα παραγόμενα προϊόντα, αφενός μένει οι αγρότες με το ξεκλήρισμα, γιατί δείτε τώρα, υπάρχουν και αποτελέσματα πλέον αυτής της διαχρονικά εφαρμοζόμενης πολιτικής, με τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων και των μεγάλων αγροτών, ενώ ταυτόχρονα τα εμπόδια στους χιλιάδες μικρούς βιοπαλαιστές αγρότες συνεχίζονται, πολλοί από αυτούς ξεκληρίστηκαν, αφήσαν τη γη τους. Και είναι μπροστά φυσικά σε αδιέξοδο με όλα αυτά που έχουν μπροστά τους ή που τους συμβαίνουν και με αποτέλεσμα και αυτοί να σκέφτονται να παρατήσουν τη γη τους, την καλλιέργειά τους και τελικά να επιταχυνθεί η εκτόπισή τους από την παραγωγή. Άρα λοιπόν αυτή την πολιτική πρέπει να έχουν στο στόχαστρο και οι αγρότες, όπως επίσης και την ίδια πολιτική που στην ουσία υπηρέτησαν και όλα τα άλλα κόμματα και η ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και η ίδια η πείρα δείχνει ότι μόνο μέσα από την ενδυνάμωση. Κύριε συνάδελφε, κλείνω. Με την ενδυνάμωση και τη μαχητική διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών, μέσα από τους συλλόγους τους, τους αγροτικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες, την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μπορεί να έχει αποτελέσματα ο αγώνας τους, γιατί είχαν και κατακτήσεις μέσα από σκληρούς αγώνες. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.